Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε, σε βρήκαμε και εμείς. Εγώ ήρθα και σας βρήκα. Καλώς μας βρήκες τότε λοιπόν. Το καλό θα το δούμε. Είστε σε λίγο. Είστε υπέροχοι πάντως. Οφείλω να ομολογήσω, ε. Στέλιος ένα κοιτάει. Δεν νομίζω. Χρόνια τον κοιτάζω, αλλά δεν Οπα. Έχει σημασία. Να φύγουμε. Όχι. Όχι, όχι. Α, είστε αγαπημένος μου. Ορίστε. Φίλοι μου είναι οι ναυσικά. Για ποιο λόγο. Έχουμε το ίδιο όνομα. Για τα μαλλιά μου. Με λένε Ναυσικά Δήμητρα, αλλά έχουμε το ίδιο όνομα. Α, οκ. Okay. Γεια σου, Ναυσικά Δήμητρα, λοιπόν. Γεια σας. Να σου πω ότι είσαι μια πολύ φίνα κοπέλα. Ευχαριστώ. Σίγουρα σου πηγαίνουν τα βραδινά. Απλά, Ναυσικά μου, εδώ είναι διαγωνιστικό μέρος. Mm-hmm. Ήρθες λέγοντας είμαι μένα στο Μεγάλη Βρετανία και κατεβαίνω, άρα δεν χρειάζομαι πανοφόρη, κατεβαίνω γιατί σωστά. Έχουμε... Ναι. Είναι σαν να μου λες μένα στο Μεγάλη Βρετανία και κατεβαίνω για πρωινό, οπότε κατέβηκα με τη φόρμα μου. Ή κατέβηκα με ένα τζιν και ένα τισερτ. Δεν είναι η δικαιολογία αυτό. Θα πρέπει να δούμε ένα ολοκληρωμένο look, να δούμε μια πρόταση στη λιστική. Απαγορεύεται δηλαδή να μείνεις πάνω. Δηλαδή πρέπει να κατέβω και να έχω και τη γούνα επάνω. Οπωσδήποτε πανοφόρη. Όταν μας βολεύει το concept. Ναι. Στιλιστικά, δεν είναι δικαιολογία. Α, ξύπνησα το πρωί έτσι και είμαι στο σπίτι μου και ακούω ραδιόφωνο. Δεν είναι δικαιολογία. Έτσι το σκέφτηκα. Θέλουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Άρα που σημαίνει ένα πανοφόρη. Τα κοσμήματα, δηλαδή στιλιστικά τι. Τώρα μου φοράς ένα μαύρο φόρεμα, ένα black dress, το οποίο δεν σε κολακεύει και πολύ εδώ, δεν σου είναι, το fitting δεν είναι καθόλου σωστό πάνω. Ωραία η σιλουέτα, το τσαντάκι, αυτά, αλλά είναι πολύ βασικό, δεν είναι διαγωνίσιμο. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος προς όλους. Ω, και θα σου πω... Δεν χρειάζεται να το δω, το ξέρω ήδη, δεν χρειάζεται. Θα γίνω για λίγο... Τόσο υψηλή, δεν την περίμενα. Πάμε τώρα στον Στέλιο. Βεβαίως, Ναυσικά, τονίζουμε ότι έχει ασυλία για αυτήν την εβδομάδα. Ναι. Ευτυχώς, Παναγία. Θες λίγο να σου μιλήσω εγώ ή θες να λες τα δικά σου. Όχι, ο καθένας μπορεί να λέει την άποψη του. Φυσικά και σας ακούω. Είναι αμήχανες οι πρώτες μέρες για τα περισσότερα κορίτσια, όπως και για σένα σήμερα, που ήρθες με ένα basic φόρεμα μαύρο, το οποίο δεν σου ταιριάζει κιόλας από άποψη εφαρμογής. Έβαλες ένα ζευγάρι διεκπαιρεωτικά μαύρα πέδιλα που δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς το στυλ σου, μια τσαντούλα και ήρθες. Κούκλα είσαι, το σώμα σου σε βοηθάει να μαζίξεις πολλές ωραίες εικόνες και εύχομαι στη συνέχεια να δούμε πολύ ωραία πράγματα από σένα. Λοιπόν, εγώ θα σε καλωσορίσω με αυτό σήμερα. Ευχαριστώ. Και εύχομαι να τα πάμε καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Είσαι πραγματικά ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Έχεις πολύ έτσι ωραία χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ. Λάμπει το πρόσωπό σου, τα μαλάκια σου. Είσαι πολύ λαμπερό κορίτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχω να σου πω πολλά περισσότερα πράγματα, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα look το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι διαγωνίσιμο, δεν είναι σωστό και με το κόνσεπτ, αλλά λόγω της ημέρας και του καλωσορίσματος και λόγω του ότι έχεις ασυλία και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είμαι πολύ άδικη απέναντι στα υπόλοιπα κορίτσια, γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορείς να αποχωρήσεις. Υπάρχει ένα δείγμα. Η συνολική σου βαθμολογία σε αυτή την πρώτη παρθενική εμφάνιση εδώ είναι 6,4. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου. Ευχαριστώ. Καλώς όρισες, Ναυσικά.